το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Φιντίας Βελίκης, έκανε αναφορά διεξοδικά στις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, επαναλαμβάνοντας θέσεις και δεσμεύσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε με την εξασφάλιση 300.000 οικογενειών με τροφή, με στέγη, με εισιτήρια και με δυνατότητα να μπορεί να επιβιώσει. Κάτι που είναι πρώτο και πρωταρχικό. Το δεύτερο πράγμα είναι σε αυτή τη διαδικασία της ανθρωπιστικής κρίσης το να καταργήσεις την εξίσωση της δαπάνης αγοράς πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης ήταν αμεσότητα, γιατί είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να παγώνουν και να πεθαίνει κόσμος εξαιτίας αυτής της αδυναμίας να μπορεί να ζεσταθεί. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα και η ωφέλεια δίθεν του κράτους ήταν η ζημία 250 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν κάναν μια τρύπα στο νερό και έναν έγκλημα για την ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριμάσει και είναι έτοιμος να κυβερνήσει, είπε στη συνέχεια της ομιλίας του ο κύριος Βελίκης. Δάνεια και χρέη απέναντι στις τράπεζες κλπ. Θα ρυθμιστεί έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να επιβιώσει κάποιος πληρώνοντας το 1/3 των εισοδημάτων του σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει από πλευράς δανείων. Γιατί η εκτίμηση είναι ότι έχουν πέσει τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών στο 30% τουλάχιστον. Άρα λοιπόν δίνουμε μια δυνατότητα να υπάρξει. Στην αντίπαρη όχθη και στην άλλη πλευρά ακούμε και ήδη δεν έχει επαναληφθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας, που σημαίνει ότι από την 1η-1η του 2015 είναι στο χέρι των τραπεζών που βγάλουν στο σφυρί τις κατοικίες αυτών που χρωστούν δάνεια που δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Αμέσως μετά ακολούθησε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Κώστα Μπούκικα. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία ώστε να φτάσουμε στην τελική επιλογή. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα οδηγήσει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη νίκη. Θα είστε το πρώτο κόμμα? Πιστεύουμε ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και μια δημοσκόπηση, μου είπε πριν λίγο ο κύριος Φιντίας από την Public Issue, που σας δίνει ένα μεγάλο ποσοστό, 8 μονάδες μπροστά. Ναι, 8 μονάδες διαφορά. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δική τους δουλειά. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά και η δική μας δουλειά είναι αυτές τις 15 μέρες που απομένουν μέχρι την ημέρα των εκλογών να είμαστε σε κάθε γωνιά του τόπου Σερών, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, δίπλα στον κόσμο, να μας γνωρίσει, να το γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τα τελευταία προβλήματα και να πούμε τα τελευταία λόγια για το πρόγραμμά μας. Τις σημερινές δημοσκοπήσεις που έχουν ανακοινωθεί, ήδη μία από αυτές μας δίνει 8 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, Public, που είναι πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Λοιπόν, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει έδαφος τριπλάσιο από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το νήμα των εκλογών. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία από την προηγούμενη μέτρησή της κέρδισε 0,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε 1,5%. Που σημαίνει ότι με τον αέρα της νίκης και με 67% παράσταση νίκης, έχει ακριβώς όλη τη δυνατότητα να σαρώσει. Εγώ πιστεύω ότι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι άνετη. Πάνω από 151 βουλευτές, γιατί η όλη πορεία των πραγμάτων δείχνει πως πλέον ο λαός ελπίζει και εμπιστεύεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι συγκεκριμένο στο πρόγραμμά του, είναι κοντά στο λαό και είναι κόντρα σε αυτούς που χρόνια τον έχουν καταδικάσει στη δυστυχία και στην ανασφάλεια.